Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε χαρούμενοι στο εξώφυλλο του βίντεο και είναι ένα βίντεο που κάνω για να σας μιλήσω για το βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας», να σας πω μερικά πράγματα για το πώς γράφτηκε το βιβλίο, ποια ήταν η αφορμή, ποιο ήταν το σκεπτικό και πώς αυτό το βιβλίο έχει αλλάξει τη δική μου ζωή και νομίζω έχει βοηθήσει στο να διαπραγματευτούν οι ζωές τους και διάφοροι άνθρωποι που το έχουν διαβάσει τα τελευταία 17 χρόνια που υπάρχει το βιβλίο αυτό. Είναι το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει. Έχει εκδοθεί από τον Κυπριακό οίκο Power Publishing, ο οποίος έχει κλείσει ο Κυπριακός εκδοτικός οίκος αυτός. Άρα μόνο μια έκδοση του βιβλίου υπάρχει, αυτή η πρώτη έκδοση. Όμως πρόσφατα ανακάλυψα ότι υπήρχαν 400 αντίτυπα του βιβλίου αυτού στην αποθήκη του ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου που έχει κλείσει και τα αγόρασα. Τα έχω φέρει στη δική μου αποθήκη, εδώ στο σπίτι, και διαμέσου της ιστοσελίδας μου μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτό το βιβλίο αν θέλει να το αγοράσει. Αυτό το βιβλίο που όταν είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 2005, είχε τιμή πώλησης τότε σε λίρες 8 λίρες. Τώρα η τιμή που μπορεί να το αγοράσει κάποιος είναι 15 ευρώ και στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται και τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής του βιβλίου σε Κύπρο και Ελλάδα. Νομίζω θα χρησιμοποιήσω την υπηρεσία ACS, γιατί είχε εδώ κοντά στο χωριό το ACS εργατών και θα τα πηγαίνω εκεί τα βιβλία να σας τα στέλνω. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει το βιβλίο, μπορεί να στείλει email στο email που έχουμε στην ιστοσελίδα για τα βιβλία. Το email είναι bookordercyp@gmail.com στην περιγραφή του βίντεο αυτού, καθώς και στο άρθρο που έχω ανεβάσει στην ιστοσελίδα μου υπάρχει το email. Δηλαδή στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε το email. Στέλνετε email εκεί πέρα, λέτε πόσα αντίτυπα θέλετε, ένα ή δύο αντίτυπα. Μπορείτε να μου γράψετε αν θέλετε να έχει κάποια αφιέρωση από μένα ιδιόχειρη, είτε προς εσάς είτε προς κάποιο πρόσωπο που μπορεί να το δωρήσετε. Τώρα έρχονται γιορτές, μπορεί να θέλει κάποιος να πάρει ένα βιβλίο να το κάνει δώρο. Αν και νομίζω ότι κάποιοι θέλουν αυτό το βιβλίο για να το έχουν συλλεκτικό στη βιβλιοθήκη τους, κάποιοι που έχουν και τα υπόλοιπα βιβλία. Έχω μιλήσει και με τον εκδότη του δεύτερου βιβλίου που έχω γράψει και οι άνδρες έχουν ψυχή και μου είπε θα ψάξει και θα μου πει αν υπάρχουν βιβλία. Θα σας ενημερώσω σύντομα, από εβδομάδες, νομίζω. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο «Με ανατομία μιας γυναίκας». Είναι το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει. Το έγραψα μέσα στο 2005, αρχές του 2005. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το βίντεο την ιστορία για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Εντάξει. Ξαναλέω, υπάρχουν μόνο 400 αντίτυπα. Μπορεί κάποιος να το παραγγείλει στέλνοντας email στο email bookordercyp@gmail.com, το οποίο υπάρχει και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, και μπορεί να το αγοράσει με 15 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής σε Κύπρο και Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, όταν ήμουν μικρή, είχα διάφορες επιθυμίες για το τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Δεν ήξερα ότι ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Δεν ήξερα τι είναι ψυχολόγος όταν ήμουν μικρή. Δεν ήξερα. Έμαθα στην εφηβεία μου τι σημαίνει ψυχολόγος όταν είχα συναντήσει ένα ψυχολόγο περιοδεύοντα. Ο οποίος πήγαινε σε σπίτια επωνύμως στην Πάφο και τους έκανε κάτι ψυχοθεραπείες και τον είχα γνωρίσει. Δεν μου είχε πολύ γεμίσει το μάτι. Ούτε είδα να έχει κάποια ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα η προσέγγιση του. Μεγάλος κύριος, μπορεί να μην ζήτη κιόλας κάτι. Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν της γνωστικής συμπεριφορικής προσεγγίσεως, δεν ξέρω. Τους έδινε και κάτι γραπτά, κάτι σαν κάποια φυλάδια τυπωμένα που είχε και τους τα δίνει να τα διαβάζουν για να κάνουν ασκήσεις οι θεραπευόμενοι του. Τέλος πάντων, δεν ήξερα τι σημαίνει ψυχολόγος. Το 1993, το Μάρτιο, όταν συμπλήρωνα το μηχανογραφικό, είδα ότι υπήρχε τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν η πρώτη χρονιά του 1993 που υπήρχε ανεξάρτητο τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο. Και εκεί πέρα έφαγα μία φλασιά, γιατί εγώ ήμουνα στο κλασικό τμήμα, τρίτη δέσμη, όπως ήταν παλιά στην Ελλάδα, αρχαία ιστορία, λατινικά, νέα ελληνικά. Και αυτά τα μαθήματα. Έκανα και δακτυλογραφία εγώ τότε που μου έχει, ως επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο μου έχει χρησιμεύσει πάρα πολύ η δακτυλογράφηση, γιατί δακτυλογραφώ. Και με είχαν για φιλόλογο. Εγώ δεν ήμουν σίγουρα αν ήθελα να γίνω φιλόλογος. Φιλόλογος είναι η μαμά μου. Και σκεφτόμουν
το ΦΠΨ που ήταν τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας, αλλά πάλι μου φαινόταν κάπως υβριδικό εκείνο το τμήμα, δεν ήμουν σίγουρη. Θυμάμαι είχα ένα φιλόλογο, μπορεί να βλέπει και τα βίντεο, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου λέγε «Είναι αμαρτία να μην γίνεις εσύ φιλόλογος, είναι αμαρτία, είσαι του 20», τίποτα. Ήθελα να κάνω μια δουλειά που να έχει να κάνει με ανθρώπους, αλλά να μην είμαι γιατρός, να μην κάνω επεμβάσεις, να μην εγχειρίζω, να μην εξετάζω physically, σωματικά, γιατί ήμουνα και τις τρίτες δέσμης, δεν ήμουνα πρωτοδεσμήτες, νομίζω είναι αυτό που πάνε στην ιατρική. Ήμουνα το θεωρητικό μαθημάτων. Δεν ήθελα να είμαι λογίστρια, κάτι που να έχει να κάνει με αριθμούς, με τους αριθμούς δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά. Είχα μέσα στο μυαλό μια εικόνα ότι ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος να βοηθάω άλλους ανθρώπους και να έχω ένα γραφείο στο οποίο να βλέπω ανθρώπους και να βοηθάω ανθρώπους, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει ψυχολόγος. Ήμουνα και κόρη του παπά, ήμουνα και εξομολογούμενη από πολύ νεαρή ηλικία. Πρώτη φορά που πήγα να εξομολογηθώ ήμουν 3 ετών. Σίγουρα δεν σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να γίνω εξομολόγος και δεν μπορεί μια γυναίκα να γίνει εξομολόγος ούτως ή άλλως. Ήμουνα και θρήσκα τότε, μην ξεχνάτε. Λοιπόν, έρχεται το μηχανογραφικό, βλέπω ότι υπάρχει τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, ανακατεύονται τα έγκατα μου, τα εσωτερικά μου αισθήματα, όργανα, τον gut instinct μου και λέω τι είναι αυτό. Θυμήθηκα ότι η μαμά της πολύ καλής μου φίλης, που είναι φίλη μου από εδώ και 35 χρόνια, της Τζόρτζες Τσακλάγκανου, δίδασκε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, η κυρία Αφροδίτη Ξηρομερίτου. Και πήρα τηλέφωνο την Τζόρτζια και μίλησα με τη μαμά της. Και της είπα, κυρία Αφροδίτη, είδα ότι υπάρχει τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν για φιλολόγος, αλλά τώρα σκέφτομαι ότι ίσως θα ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Να πάω, της λέω, στην Πάντιο. Μου λέει η κυρία Ξηρομερίτου, αν θα σπουδάσει ψυχολογία, πρέπει να πας οπωσδήποτε στη Θεσσαλονίκη, που είναι το καλύτερο τμήμα, μου είχε πει τότε, το οποίο έχει έδρα ψυχολογίας από το 1926. Και έτσι εγώ πέρασα 2 μέρες που δεν έφαγα, δεν ήπια, και συνεχώς σκεφτόμουν, γιατί τα είχαμε όλα προγραμματισμένα. Τα είχαμε προγραμματισμένα να πάω στην Αθήνα, να σπουδάσω κλασική φιλολογία, να μένω στο ίδιο δωμάτιο μαζί με μια φίλη μου που θα σπουδάζει και αυτή φιλολογία, στο Χριστιανικό Φοιτητικό Οικοτροφείο κλπ. Και για μένα ήταν πολύ τραγικό να φύγω, να πάω αλλού, να πάω στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχαμε καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου και οι δύο έχω σπουδάσει στην Αθήνα. Ο αδερφός μου μετά από μένα σπούδασε στην Αθήνα. Ήμασταν έτσι προγραμματισμένοι ότι όλοι θα πηγαίναμε στην Αθήνα. Και έτσι πέρασα μια τεράστια εσωτερική μάχη και αποφάσισα, χωρίς να ξέρω καλά-καλά την ψυχολογία, έτσι ενστικτοδός, να βάλω στο μηχανογραφικό μου πρώτη επιλογή την ψυχολογία και μοναδική. Και πέρασα. Και μάλιστα έχω και μια φωτογραφία, δεν ξέρω πού είναι. Πρέπει να είναι μέσα στις βαλίτσες που έχει παλιές φωτογραφίες που έχουμε φυλάξει τώρα στο πατάρι, που κάναμε την επιδιόρθωση του σπιτιού. Πρέπει να είναι εκεί μια φωτογραφία που έχω μια κοτσίδα γαλλική, έχω έτσι σγουρά μαύρα μαλλιά μακριά και στέκομαι όλα αγωνία πάνω από ένα μεγάλο ραδιόφωνο της δεκαετίας του 90 που περιμένω να ακούσω αποτελέσματα, γιατί νόμιζα ότι δεν θα περνούσα καν. Όχι ότι θα περνούσα πρώτη στο τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα τρίτη στον κύκλο της τρίτης δέσμης, Παγκυπρίος, ενώ δεν είχα κάνει ούτε καν ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν πήγαινα για πρωτιά, ρε παιδί μου, εγώ ήθελα απλώς να περάσω. Και έτσι σπούδασα ψυχολογία, που τελικά φαίνεται πως ήταν η κλίση μου να σπουδάσω ψυχολογία, η κλίση μου με γιώτα, κάτι προς το οποίο κλείνω και νομίζω είμαι πολύ καλή σε αυτό. Ενώ είμαι πολύ καλή σε αυτό σε σχέση με άλλα πράγματα. Αν ήμουν φιλόλογος, δεν νομίζω να ήμουν τόσο καλή φιλόλογος ή αν έκανα κάτι άλλο. Δεν είναι ότι είμαι πολύ καλή σε αυτό σε σχέση με άλλους ανθρώπους που είναι επίσης καλοί σε αυτό. Μιλάω σε σχέση με άλλη εξειδίκευση ή σπουδή. Μου αρέσει πάρα πολύ η ψυχολογία, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εφαρμογές της ψυχολογίας. Είμαι εξετρελαμένη με την ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και με την ψυχοθεραπεία, την οποία προσωπικά συνεχίζω και θα συνεχίζω όσο ζω. Ψυχοθεραπεία, που να δει ο ήλιο, λέει κάποιο, και ψυχοεκπαίδευση μέχρι να δει ο ήλιο, λέει μια άλλη φίλη. Μου αρέσουν αυτά τα σχόλια που βάζετε στο κανάλι. Οπότε σπούδασα ψυχολογία, αλλά είχα μέσα μου και άλλα πράγματα. Είχα μέσα μου και την επιθυμία να γίνω συγγραφέα. Και επίση είχα την επιθυμία να γίνω ηθοποιό. Και επίση είχα την επιθυμία να γίνω παρουσιάστρια. Έχω όλε αυτέ τι αντικρουόμενε και παράλληλε επιθυμίε. Σπούδαζα ψυχολογία λοιπόν. Όταν τελειώνω τις σπουδές μου, επιστρέφω στην Κύπρο, το Οκτώβριο του 1997. Ο πατέρας μου τότε έκανε μια εκπομπή εβδομαδία,
κάθε Παρασκευή σε ένα τοπικό κανάλι της ΠΑΦΟΥ που έχει κλείσει τώρα το κανάλι Ωμέγα το τηλεοπτικό, μια εκπομπή για την Εκκλησία, και με προσκαλούν και εμένα να πάω ως ψυχολόγος σε ένα απογευματινή, μια απογευματινή καθημερινή εκπομπή που παρουσίαζε τότε ένας άνθρωπος, έχει φύγει από τη ζωή τώρα, ο Μίμης, ο οποίος ήταν από την Ελλάδα και συγγραφέας και φιλόλογος, ιστορικός, και με προσκαλεί και του λέμε εγώ πού να έρθω στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση είχα πάει μόνο μια φορά όταν ήμουν μαθήτρια στην τρίτη ηλικίου σε ένα τηλεοπτικό, ένα τηλεπαιχνίδι. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που είχα λάβει μέρος ως εκπρόσωπος του σχολείου μου. Στο ραδιόφωνο είχα πάει αρκετές φορές ως μαθήτρια, σε διάφορες εκπομπές που καλούσα μαθητές να μου τις απόψεις τους. Ασχολιόμουν ένα διάστημα και με τα μαθητικά συμβούλια κλπ. Λοιπόν, ξεκινώ να πω στην τηλεόραση. Μ' αρέσει εκεί πολύ στην τηλεόραση. Μ' αρέσει να πηγαίνω. Μ' αρέσει το γεγονός ότι, μ' άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι πρέπει να προετοιμαστώ, να διαβάσω και ότι μου δινόταν η ευκαιρία να μεταδώσω γνώσεις που να είναι χρήσιμες στους άλλους. Έχω όμως μέσα μου το σαράκι της συγγραφής. Ήθελα πολύ να γίνω συγγραφέας, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Όχι τόσα πολλά όσα έχει διαβάσει η Αριστονίκη, η οποία είναι η μεγαλύτερη βιβλιοφάγος που γνωρίζω. Αλλά ένα σας λέω, μέχρι την ηλικία των 10 ετών δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι, άρα εγώ διάβαζα ό,τι υπήρχε. Έχω διαβάσει όλα τα θρησκευτικά που υπήρχαν, όλα τα εθνικά που υπήρχαν, οι εθνικιστικά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία και συνεχίζω να διαβάζω βιβλία. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο και αυτός ο κάποιος να ήμουν εγώ. Δεν μπορούσα όμως να γράψω. Έγραφα άρθρα. Έγραφα 2-3 άρθρα την εβδομάδα, τα οποία δημοσιεύοντας στην αρχή σε τοπικές εφημερίδες της ΠΑΦΟΥ, στη συνέχεια και σε πανκύπριες κυκλοφορίες εφημερίδες. Οπότε σε κάποια φάση το 2004, 12 Νοεμβρίου του 2004, αποφασίζω να παραιτηθώ από το διορισμό που είχα στο κράτος, το διορισμό που είχα στην ειδική εκπαίδευση, γιατί τότε διόριζαν τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου, και αποφασίζω ότι εγώ δεν είμαι ειδική δασκάλα, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Είμαι ψυχολόγος, θέλω να εργαστώ ως ψυχολόγος. Σας έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη για κάποιους εδώ. Λοιπόν, και λέω στη μάνα μου, γιατί τότε ήμουν και εγώ, μην νομίζετε ότι αυτά που λέμε να κάνουμε δεν τα έχω κάνει, που λέμε να μην κάνουμε δεν τα έχω κάνει εγώ στο παρελθόν. Λέω στη μάνα μου τότε, εγώ θα σταματήσω από την κυβέρνηση, θα παραιτηθώ από την ειδική εκπαίδευση. Θα πάρω 6 μήνες άδεια. Για 6 μήνες θα πληρώνομαι από το ενεργειακό επίδομα. Θέλω να μου δίνεις και εσύ κάποια χρήματα, της είχα πει. Παραδέχομαι ότι υπήρξα κι εγώ γόνεο εξαρτημένη και χρήματο εξαρτημένη. Και της λέω θα καθίσω για 6 μήνες και σε αυτούς τους 6 μήνες θα γράψω ένα βιβλίο, και μετά που θα γράψω το βιβλίο θα γίνω γνωστή και θα ανοίξω γραφείο στη Λευκωσία, γιατί είχα μετακομίσει εντωμεταξύ από την ΠΑΦΟΥ στη Λευκωσία, και θα είμαι ψυχολόγος ιδιώτης. Η μάνα μου με έβγαλε τρελή, εντάξει αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο, και το έκανα. Το πρώτο χρονικό διάστημα που κάθισα ήταν μια τεράστια ανακούφιση που είχα φύγει από μια δουλειά που δεν μου άρεσε καθόλου. Μια δουλειά με όλη την ασφάλεια του δημοσίου, εννοείται. Μια δουλειά ήταν ένας διορισμός όπως αυτό που έχουν οι δάσκαλοι. Που οι δάσκαλοι στην Κύπρο τότε ήταν και σε καλό μισθολογικό πλαίσιο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Τότε ήταν μια πολύ καλή δουλειά και σίγουρη δουλειά. Και άρχισα να γράφω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έγραφα έσβηνα, γινόταν χαμός. Και αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο ήταν το γεγονός ότι είχα καταλάβει στην πράξη ότι δεν είναι η ομορφιά ούτε η τύχη που κάνουν μια γυναίκα ευτυχισμένη και που δίνουν σε μια γυναίκα τη δυνατότητα να έχει μια υγιή σχέση και να είναι καλά, αλλά άλλα πράγματα. Και το έλεγα αυτό το πράγμα πρόσφατα, με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα η οποία υπήρξε η αφορμή και η έμπνευση για να γραφτεί αυτό το βιβλίο. Είναι μια κουκλάρα μέσα και έξω, μια εξαιρετική γυναίκα, την οποία την είχα γνωρίσει το 2001 και τη θαύμαζα πάρα πολύ, και τη θαυμάζω ακόμη, και για το μυαλό της και για την ομορφιά της και για τη λεπτότητά της, και έχει μια ιδιαίτερη χάρη η κοπέλα αυτή, η οποία όμως από τον έναν άχρηστο στον άλλον πήγαινε. Δηλαδή οι επιλογές της ήταν όλες. Και λέγω, ρε παιδί μου, κοίτα ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι έκανα λάθος επιλογές επειδή ήμουν άσχημη και παχιά και ότι δεν θα με θέλει κανένας. Γιατί αυτά μου λέγε η μάνα μου, είσαι άσχημη, είσαι παχιά, δεν θα σε θέλει κανένας, με αυτό το γέλιο θα σε θέλει κανείς.
κοίτα αυτή η κοπέλα που είναι τόσο όμορφη. Εντάξει, είμαστε όλοι όμορφοι, το έχουμε πολλές φορές, αλλά αυτή είναι εκπληκτικά όμορφη. Εντάξει, κάποιοι έχουν, που είναι τόσο όμορφη και τόσο αδύνατη και έχει τόσο ωραίο σώμα και χορεύει τόσο ωραία και τη φλερτάρουν τους οι πολλοί άντρες και είναι τόσο ποθητή. Γιατί δεν τα καταφέρει να έχει μια υγιή σχέση και να είναι χαρούμενη και ευτυχισμένη και είναι συνεχώς μέσα σε δυσκολίες. Και αυτή η κοπέλα με έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό και άρχισα να διαβάζω, βιβλία ξένα στα αγγλικά, δεν υπήρχα στα ελληνικά τότε, και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί η ομορφιά από μόνη της και η καλοσύνη από μόνη της δεν αρκεί για να κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη και δεν αρκεί για να καταφέρει μια γυναίκα να έχει ένα καλό γάμο. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών των διαβασμάτων μου και όλων αυτών των προβληματισμών μου και των πρακτικών εφαρμογών που έβλεπα στο γραφείο είναι αυτό το βιβλίο. Στο οποίο έδωσα τον τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας» κατά το «Η ανατομία ενός εγκλήματος». Όταν είναι πολύ στη μόδα «Η ανατομία ενός εγκλήματος», μια εκπομπή που ήταν στην τηλεόραση του στο ΜΕΚΑ. Θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και έγραψα αυτό το βιβλίο προσπαθώντας να απαντήσω με τις γνώσεις που είχα τότε και με τις εμπειρίες που είχα τότε στα ερωτήματα. Γιατί δεν μπορώ να βρω άντρα? Γιατί δεν στεριώνω σε μια σχέση? Τι πάει στραβά με τον γάμο μου? Για όλα αυτά είναι οι άντρες, μήπως φταίω κι εγώ? Και το βιβλίο αυτό κάθισα και το έγραψα με πάρα πολύ δυσκολία. Θυμάμαι ένα βράδυ που είχα πάρει έτσι φόρα και έγραφα και ήμουνα στην Πάφο ένα Σαββατοκύριακο και ένα Σάββατο βράδυ ξενύχτησα και έγραψα ένα ολόκληρο κεφάλαιο και αποκοιμήθηκα πάνω στο πληκτρολόγιο. Ήμουνα στη Λευκοσία τότε, είχαμε πάει Σαββατοκύριακο στους γονείς μου, γιατί είπαμε ότι αυτά που λέω, τάκα. Και ξυπνάει ο Λάζαρος και δεν πρόλαβα να σώσω το κείμενο, να κάνω save το document. Μιλάμε τώρα για το 2005, τώρα κάνει auto-save η Word. Τότε δεν έκανε. Οπότε ξυπνάει ο Λάζαρος το πρωί, το 2005, ο Λάζαρος ήταν 8 χρονών και κάθεται πάνω στον υπολογιστή και παίζει και μου σβήνει όλο το κεφάλαιο. Ήταν λύσαξα, ήταν καθαρά Δευτέρα το 2005. Απάναγε μου πόση απογοήτευση ένιωθα. Μετά όμως κάλτσα και ξανά γράψα το κεφάλαιο και νομίζω το γράψα καλύτερα. Δεν ξέρω, έχει χαθεί το αρχικό. Λοιπόν, και το τελειώνω το βιβλίο. Δεν είχα ιδέα τι να κάνω. Έμαθα ότι μια φίλη μου από τα παιδικά μου χρόνια, η Γιώτα, είχε εκδώσει ένα βιβλίο. Την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω σε ποιον εκδοτικό οίκο έχει εκδώσει το βιβλίο. Μου λέει σε αυτόν. Δώσε μου το τηλέφωνο, μου δίνει το τηλέφωνο, πάω στον εκδοτικό οίκο, τότε είπαμε δεν υπάρχει τώρα, και κάνουμε το βιβλίο, το οποίο ήταν συνέκδοση. Δηλαδή έδωσε μισά χρήματα για να εκδοθεί ο εκδοτικός οίκος, μισά χρήματα έδωσα εδώ, έτσι γινόταν τότε. Δηλαδή είναι, όταν λέμε ότι κάποιος είναι published author, ότι είναι εκδιδόμενος συγγραφέας, σημαίνει ότι ο εκδοτικός οίκος εκδίδει το βιβλίο με δικά του έξοδα και δίνει κάποια ποσοστά από τις συνολικές πωλήσεις στο συγγραφέα. Όταν όμως είναι συνέκδοση, σημαίνει ότι ο εκδοτικός οίκος σου λέει, ξέρω εγώ, στοιχίζει τόσο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, δίνω τα μισά εγώ, δίνεις τα μισά εσύ κλπ. Δηλαδή, συνέκδοση μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς να ο εκδοτικός οίκος να ελέγξει και ιδιαίτερα την ποιότητα του βιβλίου και αν είναι καλό το βιβλίο και αν αξίζει, ας πούμε, το βιβλίο, θα το κάνει, είναι δουλειά, επιχείρηση. Ούτε που σκέφτηκα τότε να το στείλω σε εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα ή σε άλλους εκδοτικούς οίκους στην Κύπρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν έκδοση. Πήγα εκεί που έκαναν μόνο συνεκδόσεις. Δηλαδή, πλήρωνες και έβγαινε το βιβλίο. Και μου λέει, όταν βγήκε το βιβλίο, μου λέει, θέλω να το βάλω, μου λέει, είχα πάει σε ένα άλλο εκδοτικό οίκο προηγουμένως, ο οποίος μου είπε, ναι, άμα βγάλουμε το βιβλίο σου, για να κυκλοφορήσει το βιβλίο σου, επειδή δεν είσαι γνωστής συγγραφέας, θα το δώσουμε μαζί με μια κυριακάτικη εφημερίδα να πάει δώρο με την εφημερίδα. Και εγώ δεν το δέχτηκα αυτό. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ θέλω να γίνω συγγραφέας κανονική. Δεν θέλω να δώσω το βιβλίο με την εφημερίδα. Τώρα, εκ των υστέρων που το σκέφτομαι, εάν το βιβλίο μου αυτό τότε πήγαινε να το αγοράσει κάποιος μαζί με την εφημερίδα σε χαμηλότερη τιμή, θα ξεπουλούσε αυτό το βιβλίο και θα είχε πολύ περισσότερα καλά αποτελέσματα από ό,τι έτσι όπως το έκανα. Αλλά τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Τέλος πάντων, το γράφω το βιβλίο αυτό και μένουν 2 εβδομάδες μέχρι να τελειώσει η περίοδος χάριτος των 6 μηνών που θα έπαιρνα ενεργειακό επίδομα και μετά θα ήμουν έτσι, τα πει, τίποτα. Είχα παραιτηθεί από τα σχολεία,
Γραφείο στη Λευκοσία δεν είχα ανοίξει, ήταν ήδη 2005, είχα μετακομίσει από το 2003 στη Λευκοσία, αλλά δεν είχα ανοίξει γραφείο στη Λευκοσία, επειδή δούλευα στην ειδική εκπαίδευση. Και ήταν μια Πέμπτη πρωί και καθώς οδηγούσα, στην επιστροφή από το ψυχολόγο, πήγαινα κάθε Πέμπτη πρωί στις 10 στο ψυχολόγο, σας έχω πει και το ψυχολόγο. Ήταν μια διαδρομή που την έκανα πολλά. Στην επιστροφή χτυπάει το λάστιχο μου πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και σπάει. Και λέω, δεν πρέπει να στενοχωρηθώ. Κάποιο πρόβλημα θα έχει το λάστιχο, κάποια πρόκα θα έχει μπει μέσα. Καλύτερα που έσπασε τώρα ενώ οδηγώ, ενώ θα μπορούσε να έχει σπάσει ενώ οδηγώ μόνη μου σε ένα δρόμο ήσυχο, ενώ θα μπορούσε να σε έχει σπάσει όταν οδηγούσα στην Εθνική Οδό να πάω με τα παιδιά στην Πάφο και να κινδυνεύαμε. Δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας πω, ήταν Πέμπτη, την Τετάρτη την προηγούμενη, ήμουνα στο γυμναστήριο και έκανα ποδήλατο, έκανα ελλειπτικό μηχανήμα. Και είχε τηλεοράσεις εκεί στο γυμναστήριο, αλλά είχε μουσική το γυμναστήριο, δεν άκουγες τον ήχο. Και είχε μία πρωινή εκπομπή του Αντένα Κύπρου, που ήταν μια παρουσιάστρια, που τώρα... και φιλοξενούσε μια η οποία δεν ζει πλέον τώρα. Είμαι αρχαία, παιδιά. Και η οποία έλεγε πως είναι ψυχολόγος χωρίς να είναι, και η οποία έλεγε πολύ βλαβερά και επικίνδυνα πράγματα. Και τη φιλοξενούσε αυτή. Και λέω, ρε παιδί μου, ενώ την ώρα που κάνα ελλειπτικό, λέω, τι, τα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε αυτή την εκπομπή, εγώ που είμαι ψυχολόγος όντως. Γιατί από το 99 είχα μάθει για πράγματα που έλεγε και έκανε εκείνη που δεν ήταν ψυχολόγος και παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος. Δεν είχε σπουδάσει ούτε ψυχολογία ούτε τίποτα. Έλεγε ψευδός είναι ψυχολόγος και μετά έλεγε και άλλα πράγματα. Ψυχολόγος δεν ήταν. Και λέω να αλλάξει παρουσιάστρια, γιατί κάτι έχει που δεν μ' αρέσει. Κάτι έχει που μου βγάζει το σκοτεινό και όντως ποτέ ευτυχώς δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με γίνει παρουσιάστρια. Και να πάω σε αυτή την εκπομπή. Το ευχήθηκα. Με όλη μου την καρδιά και με όλους τους ανοιχτούς πνεύμονες, γιατί έκανα ελλειπτικό. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει Τετάρτη το πρωί. Πέμπτη πρωί πάω στο ψυχολόγο, Τετάρτη πήγα γυμναστήριο, Πέμπτη πήγα στο ψυχολόγο. Δεν δούλευα τα πρωινά, έπαιρνα τα παιδιά στο σχολείο και πήγαινα γυμναστήριο, έγραφα το βιβλίο κλπ. Εκεί που φορούσα και μια άσπρη φούστα και μια άσπρη μπλούζα. Θυμάμαι και ποια φούστα και ποια μπλούζα φορούσα. Αυτή την άσπρη φούστα την έχω ακόμη. Και προχθές που συγκύριζα τα ρούχα, λέω να τη δώσω να πάει. Λέω όχι, είναι συλλεκτική. Όπως είναι και αυτό το αντίθετο. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ με άσπρα ρούχα, πώς να αλλάξω το λάστιχο. Φυσικά ξέρω και ξέρω να αλλάζω λάστιχα. Ένα σας λέω, άλλαξα λάστιχο στο αυτοκίνητο την προηγουμένη του γάμου μου, όταν ήμουν 21 ετών. Που μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και πρώην πεθερά μου και πρώην πεθερός μου και πρώην κουνιάδος μου και πρώην άντρας μου και μόνο εγώ ήξερα να αλλάξω λάστιχο. Και να οδηγήσω και να αλλάξω λάστιχο. Λοιπόν. Είχε εκεί, ήμουνα κοντά στην αστυνομική ακαδημία, είχε ένα ζευγάρι αστυνομικούς, έναν άνδρα και μια γυναίκα, η οποία ήταν με στολή και του λέω, μπορείτε σας παρακαλώ να βοηθήσω να αλλάξω το λάστιχο. Και μου το άλλαξε ο αστυνομικός το λάστιχο, ήταν καλά ο άνθρωπος. Και όταν πήγα στο σπίτι, πήγα στο λαστιχάρι. Ο λαστιχάρι στα κυπριακά είναι στην ελληνική διάλεκτο, πώς το λέτε ρε, που αλλάζουν τα λαστιχά. Κάπως το λέτε. Έχετε, εμείς λέμε ο λαστιχάρης, αυτός που αλλάζει τα λάστιχα. Εσείς έχετε άλλη ορολογία, γράψτε τη στα σχόλια. Πήγα εκεί στα λάστιχα, στον κύριο Γιώργο. Με τον κύριο Γιώργο κάθε φορά που πήγαινε εκεί, κόβαμε πολλές κουβέντες. Ο κύριο Γιώργος είχε πολλά κλουβιά με πουλιά και του άρεσαν πάρα πολύ τα πουλιά και συζητούσαμε, του άρεσε η φύση, πολύ ωραίος τύπος. Εκείνη τη μέρα όμως πάω και βρίσκω τον κύριο Γιώργο να παίζει τάβλη με έναν άλλον κύριο που δεν τον ήξερα. Ήταν και αυτός κύριος Γιώργος τελικά. Ήταν όλοι κύριος Γιώργος. Λοιπόν, και πήγε έξω να μου αλλάξει το λάστιχο και κάθισε εκεί σιωπηλή. Εντελώς σιωπηλή, ενώ συνήθως είμαι μπουρμπουλήθερα, μιλάω συνέχεια. Έρχεται σε κάποια φάση μέσα και ο Γιώργος και λέει, Θέκλα, το ξέρεις το γιατρό. Του λέω, όχι, δεν το γνωρίζω. Μου λέει, αυτός είναι ο Γιώργος ο Μενελάου, μου λέει, ο γιατρός. Είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου εδώ πέρα και είμαστε φίλοι και παίζουμε τάβλη. Χαίρο πολύ, λέω εγώ. Συγχαρητήρια, είπα χαίρομαι πολύ, έδωσα το χέρι μου στον γιατρό. Μου λέει ο κύριος Γιώργος ο λαστιχάρης, στον κύριο Γιώργο τον γιατρό, του λέει είναι και η Θέκλα γιατρός.
Λέω, όχι, εγώ δεν είμαι γιατρός, εγώ είμαι ψυχολόγος. Μου λέει, είσαι ψυχολόγος, μου λέει, του λέω, ναι, είμαι ψυχολόγος. Μου λέει, έχεις γραφείο, του λέω, ναι, εδώ απέναντι. Και του δείχνω την πολυκατοικία που ήταν το σπίτι. Του λέω εγώ, έχετε κάποια κάρτα σας, επειδή όντως είχα σκοπό να ανοίξω γραφείο, παιδιά, δεν έλεγα κουβέντες του αέρα, είχα σκοπό να ανοίξω. Έχετε κάποια κάρτα σας και επειδή πάντα ξέρω ότι, ήξερα και τότε και ξέρω και τώρα ότι εάν κάτι είναι ιατρικό, πρέπει να πάει στο γιατρό. Κάποιος πάει στο ψυχολόγιο για κάτι ιατρικό και πολλές φορές χρειάζεται οι ψυχολόγοι να παραπέμπουν ασθενείς σε γιατρούς. Και του λέω, έχετε κάποια κάρτα σας για να την έχω, να την βάλω στο γραφείο, και μου δίνει την κάρτα του. Μου λέει, εσύ έχεις κάρτα? Α, του λέω, δεν έχουν βγει ακόμη, γιατί οι κάρτες που είχα είχαν πάνω τη διεύθυνση της ΠΑΦΟΥ που είχα γραφείο το 1998, το 1999, το 2000, το 2001, το 2002 στην ΠΑΦΟΥ. Είχαν τη διεύθυνση της ΠΑΦΟΥ, δεν είχαν τη διεύθυνση της Λευκοσίας. Του λέω, δεν έχω μαζί μου κάρτες. Μου λέει, μου δίνεις το τηλέφωνο σου? Του το δίνω. Θα έκλαπε τρίτο ψυχολόγο, του δίνω το τηλέφωνο μου, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό το τηλέφωνο μου, γιατί έχω το ίδιο τηλέφωνο του 1997. Δεν το έχω αλλάξει. Λοιπόν, μου άλλαξε ο κύριος Γιώργος το λάστιχο, πλήρωσα την αλλαγή του λαστίχου. Το Σαββατοκύριακο, κλασικά εικονογραφημένα, πήγαμε τα παιδιά στην ΠΑΦΟΥ, γιατί σας λέω, τα έχω κάνει αυτά που σας λέω τώρα. Τα έχω κάνει. Πότε τα ξέρεις, και στραβε, ξέρω τα που λέω. Από πού τα ξέρεις? Λέει, ήταν κάποιος τυφλός, ο οποίος έλεγε, τώρα ξέρω ότι κάνετε αυτό, τώρα ξέρω ότι. Και λέει, πού τα ξέρεις και στραβε, πού τα ξέρεις θεία που είσαι τυφλός? Λέει, τα ξέρω από μένα. Δηλαδή, καταλαβαίνω από τον εαυτό μου τι γίνεται με τους άλλους. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και η παροιμία, τα ξέρω γιατί τα έχω κάνει. Ήταν Σαββατοκύριακο, πήγαμε τα παιδιά στην ΠΑΦΟ, ήταν Σάββατο πρωί, είχαμε πάει σε ένα πολύ ωραίο ροκάρτ μπαρ, το οποίο δεν υπάρχει, όλα τα ωραία δεν υπάρχουν πλέον. Έχω μεγαλώσει μάλλον. Στο Timothy's Art Bar στην ΠΑΦΟ και παίρναμε brunch, υπήρχε και τότε το brunch, είναι πρωινό προς μεσημεριανό, δεκατιανό, breakfast and lunch, brunch, και χτυπάει ένα τηλέφωνο, ένα σταθερό τηλέφωνο από Λευκοσία, γιατί είχα βάλει το τηλέφωνο του γιατρού στη μνήμη, και μου λέει, γεια σου Θέκλα, είμαι ο Γιώργος ο Μενελάου, ο γιατρός που γνωριστήκαμε προχθές στον κύριο Γιώργο. Λέω, γεια σου, τι κάνετε? Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, εγώ είμαι υπεύθυνος για τους γιατρούς που πάνε στο πρωινό του Αντένα Κύπρου, γιατί ήταν ο πρώτος ξάδελφος του Μακαρίτη, πέθανε και αυτός, του ιδιοκτήτη του Αντένα Κύπρου. Και μου λέει, την προηγούμενη Τετάρτη έριξε μαύρο στην εκπομπή ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Λίγη ώρα μετά που εγώ έβλεπα την εκπομπή και έκανα ελλειπτικό, κατέβηκα από το ελλειπτικό και έριξε μαύρο, δεν το ξέρα. Και έχει φέρει μια νέα παρουσιαστρία, τη Γεωργία την Αχιλλέως, και μου έχει πει να βρω μια νέα ομάδα ειδικών γιατρών που θα πηγαίνω στην εκπομπή. Θα σε ενδιέφερε να έρθεις ως ψυχολόγος στην εκπομπή? Doing. Βεβαίως, του λέω. Και έτσι, την τελευταία μέρα που τελείωσαν οι 6 μήνες που εγώ είχα αποφασίσει και είχα οραματιστεί και είχα δουλέψει σκληρά γράφοντας το βιβλίο και στέλνοντας τα βιογραφικά μου σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα, αλλά κανείς δεν μου απαντούσε. Έρχεται από το σπάσιμο του λαστίχου, από την ευχή την ώρα που πάρω στο ελλειπτικό, από το πουθενά θα λέγει κανείς, έρχεται η ευκαιρία. Και έτσι πηγαίνω στο πρωινό το Αντένα με τη Γεωργία την Αχιλλέως. Νομίζω μέσα στο κανάλι έχω κάποια παλιά αποσπάσματα και ήταν σε κασέτες, βιντεοκασέτες VHS, οι οποίες δεν έχουν καλή απόδοση τώρα για να τις μετατρέψουμε, να τις ανεβάσουμε στο YouTube. Και ξεκινώ να παρουσιάζομαι στην εκπομπή ως ψυχολόγος και όντως ξεκινά και η καριέρα μου ως ιδιώτης ψυχολόγος στη Λευκοσία. Εννοείται ότι άνοιξα το γραφείο άμεσα και άμεσα το γραφείο γέμισε κόσμο. Όπως άμεσα γέμισε το γραφείο κόσμο και όταν είχα τελειώσει τις σπουδές μου από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στην ΠΑΦΟ τέλη του 97, αρχές του 98, και είχα πάει σε εκείνη την καθημερινή απογευματινή τηλεοπτική εκπομπή και είχα κάνει και κάποιες ομιλίες σε συνδέσμους γονέων, σε σχολεία κλπ. Και ξαφνικά γέμισε το γραφείο κόσμο. Έτσι έγινε και τότε στη Λευκοσία. Γέμισε ξαφνικά το γραφείο κόσμο. Όντως έκανα τη ζωή μου κουτούμπα. Όντως μπόρεσα να την αλλάξω. Όντως αυτό το βιβλίο αποτέλεσε την
την είσοδό μου στη ζωή που πραγματικά ήθελα να κάνω, που ήταν εργαστός ψυχολόγος, να σταματήσω να προσποιούμαι πως είμαι ειδική δασκάλα στην ειδική εκπαίδευση, που δεν ήμουν και καλή σε αυτό, γιατί ο καθένας είναι καλός σε αυτό που έχει κλείσει και έχει σπουδάσει. Έχει κλείσει με ιώτα, δηλαδή του ταιριάζει και το έχει σπουδάσει και το γνωρίζει. Λοιπόν, από το 2005 μέχρι σήμερα, 17 χρόνια μετά, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στις γνώσεις που έχει η ψυχολογία γενικότερα σε σχέση με τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ερωτικές σχέσεις. Εννοείται ότι όσα γράφω στο βιβλίο αυτό είναι λυπή. Συμπληρώνονται με τις γνώσεις τις καινούργιες που έχουμε, τις οποίες ανεβάζουμε καθημερινά εδώ στο κανάλι μας, στο ψυχοεκπαιδευτικό. Όταν γράφτηκε το βιβλίο αυτό, δεν θα βρείτε εδώ μέσα τη λέξη συνεξάρτηση, θα βρείτε να περιγράφετε όμως τη συνεξάρτηση. Δεν θα βρείτε εδώ μέσα τη λέξη ναρκισισμός. Θα βλέπετε να περιγράφεται όμως ο ναρκισισμός. Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί ως ένα... αυτό που είναι, δηλαδή ένα πρωτόλιο κείμενο. Ένα κείμενο που είναι το πρώτο που έχει γράψει μια συγγραφέας και είναι στην ουσία απεικονίζει τη στροφή μου προς την εσωτερική πορεία και ως ψυχολόγου και ως γυναίκας. Δηλαδή το βιβλίο αυτό στάθηκε το ορόσημο στη δική μου τη ζωή, που μπόρεσα να απλώσω τα χέρια μου, να σηκώσω ψηλά τα μάτια μου, να επιθυμήσω και να προσπαθήσω και να επιτύχω, να μπω σε μια διαφορετική διαδρομή που ήταν αυτή της συνεχούς προσπάθειας για εξέλιξη και βελτίωση πνευματική, συναισθηματική και ψυχική. Ξαναλέω, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν 17 χρόνια. Το καινούριο μου βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχολογίας που βλέπετε εκεί πίσω, το έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, σίγουρα έχει πολύ περισσότερα στοιχεία μέσα, πιο πρόσφατα από τις γνώσεις που έχω και από τα πράγματα που μαθαίνω και μαθαίνουμε μαζί εδώ πέρα. Άρα όποιος θέλει να πάρει αυτό το βιβλίο θα το πάρει να το έχει ως ενθύμιο. Θα το έχει ως συλλεκτικό κομμάτι, ένα βιβλίο που έγραψε η Θέκλα το 2005. Δεν λέω ότι είναι λανθασμένα όλα όσα γράφονται στο βιβλίο, απλώς λέω ότι είναι ίσως μια πιο αφελής ματιά, είναι η πρώτη ματιά. Και θα τελειώσω με αυτό, μια ιστορία επιτυχίας του βιβλίου μας, για αυτή η φίλη που ήταν η αφορμή για να γράψω το βιβλίο αυτό, η οποία ήτανε παγιδευμένη, αυτοπαγιδευμένη, για 10 χρόνια και πλέον, μέσα σε μία σχέση με έναν κάρα ναρκισό, τον οποίο μου τον γνώρισε όταν τον αραβωνιάστηκε και μετά, και ήταν φουλ ερωτευμένη, και εγώ της είπα, αγάπη μου, ανησυχώ για σένα. Ανησυχώ ότι έχεις κάνει μια επιλογή, όπως αυτές τις επιλογές που ήταν η αφορμή να γράψω βιβλίο για πάρτι σου. Όχι, είναι πολύ καλός και όχι, είμαι πολύ ερωτευμένη κλπ. Είχα κάποιες επαφές μαζί τους, βρέθηκα κάποιες φορές. Ήταν μια ιστορία με πάρα πολύ gaslighting από την πλευρά του ναρκισσού προς τη συνεξαρτώμενη πριγκίπισσα. Το πριγκίπισσα το λέω χαδευτικά, δεν λέω με κακό τρόπο. Ήταν μια ιστορία με πολύ gaslighting, μια ιστορία με φοβερή συνεξάρτηση από την πλευρά της αγαπημένης μου αυτής κοπέλας, με κέρατα που βγάζα μάτι, αλλά αυτή δεν ήθελε να τα δει κλπ. Και βλέπω και μου στέλνει μια δημοσίευση που κάνει στο Facebook, γιατί αυτή γράφει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είχε γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο για την απιστία, για την απόφαση για χωρισμό, για την υπερνίκηση όλων των φόβων, γιατί το διαζύγιο μπορεί να είναι πολύ απελευθερωτικό για κάποιους και μου το στέλνει. Και δημιουργεί ένα τελευταίο της λέω, μη μου πεις ότι τα κατάφερες και σήκωσες παντιέρα επιτέλους, μη μου πεις ότι κατάφερες να απελευθερωθείς. Λέω, δεν είμαι εναντίον του γάμου, είμαι πολύ υπέρ του γάμου για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υγιείς γάμους και χαρούμενους γάμους και λειτουργικούς γάμους, αλλά είμαι εναντίον των κακοποιητικών γάμων και των καταστάσεων στις οποίες, μου λέει αυτή η κοπέλα, δούλευα όλη μέρα, όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στο να χρηματοδοτώ τις επιχειρήσεις του σύζυγου μου, ο οποίος σύζυγός μου απασχολούνταν δημιουργικά, δημιουργώντας σεξουαλικές σχέσεις με διάφορες υπαλλήλους του κλπ. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Χώρισε! Το πήρε απόφαση. Το πήρε απόφαση. Είναι μικρότερη από μένα και το παιδί της είναι μικρότερο από την τα δικά μου τα παιδιά.
Και το βρίσκω κάπως σημαδιακό ότι τώρα που βρήκα τα τελευταία 400 αντίτυπα του βιβλίου και σας κάνω αυτό το βίντεο που σας τα έχω πρίξει να σας πω την ιστορία, αλλά όσοι είστε θεκλοφάν θα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ότι επιτέλους η κοπέλα αυτή επιτέλους απελευθερώθηκε. Γιατί μου είχε πει διάφορες φορές, θα χωρίσω. Της είπα, όχι, δεν σε πιστεύω. Αν δεν δω πράγματα, αν δεν δω πράξεις, εμπιστευόντως έκανε πράξεις, όντως έφυγε από το σπίτι, όντως πήγε σε δικηγόρο, όντως κατέθεσε αγωγή διαζυγίου, όντως το πήρε απόφαση. Και το πιο σημαντικό από όλα, δέχθηκε για πρώτη φορά να κάνει ψυχοθεραπεία. Σας λέω, δεν είναι θεραπευόμενη μου κοπέλα αυτή, ήταν φίλη μου. Ήταν μια κοπέλα με την οποία γνωριστήκαμε τυχαία. Και κάναμε παρέα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και την αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάει πάρα πολύ και το ξέρω και το ξέρει. Και δεν συναντιόμαστε πολύ συχνά. Τη γνωρίζω από το 2001. Μιλάμε τώρα για 21 χρόνια γνωριμία. Λοιπόν, και δέχθηκε για πρώτη φορά να τη στείλω το τηλέφωνο μιας ψυχολόγου που εμπιστεύομαι για να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Το καταχάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι το βιβλίο αυτό για όσους θελήσουν να το διαβάσουν τώρα να είναι και αυτό το βιβλίο μια αφορμή για ανθρώπους να κάνουν ψυχοθεραπεία, να μπουν στο μαγικό κόσμο της ψυχοεκπαίδευσης και να αποκτήσουν τον εαυτό τους. Ξαναλέω, το βιβλίο αυτό υπάρχει, υπάρχουν τα τελευταία 400 αντίτυπα, τα έχω εγώ εδώ στην αποθήκη. Μπορεί κάποιος να το παραγγείλει μέσω του email bookordercyp@gmail.com. Στην περιγραφή του βίντεο αυτού θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Το βιβλίο αυτό κοστίζει 15 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών μέσα. Μπορεί να αποσταλεί σε Κύπρο και Ελλάδα με εταιρεία μεταφορών. Εάν θέλετε να υπάρχει αφιέρωση επώνυμη προς το όνομά σας ή κάποιον που θα το δωρήσετε, γράψτε μέσα στο email ότι θέλω αυτή την αφιέρωση σε αυτό το όνομα. Θα έχει διόχειρη δική μου αφιέρωση, θα σας στείλω τα βιβλία και εύχομαι πραγματικά από καρδιάς. Επειδή ξέρω ότι είσαστε πολλές και είσαστε πολλοί που θέλετε να κάνετε restart, που θέλετε να εξηγιάνετε τη ζωή σας, που θέλετε να αλλάξετε πίστα. Μπορείτε. Όπως μπόρεσα και εγώ τώρα, μπορείτε κι εσείς. Και είμαστε εδώ μια μεγάλη αγαπητική ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα για να στηρίζουμε ένας τον άλλο για αυτή την αλλαγή που τόσο πολύ θέλουμε να έρθει και τόσο πολύ θέλουμε να γίνει. Και έρχεται και γίνεται. Έχετε την αγάπη μου. Φιλιά. Για όσους δεν θέλουν να αγοράσουν το βιβλίο, ξαναλέω ότι στην ιστοσελίδα μου υπάρχει με τη μορφή flipbook, σε ηλεκτρονική μορφή. Δηλαδή μπορεί να το διαβάσουν από την ιστοσελίδα και να μην. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να πληρώσει για να διαβάσει το βιβλίο. Μπορεί να το διαβάσει από την ιστοσελίδα. Α, υπάρχει και στην λειτουργία συμμετοχή. Στη λειτουργία συμμετοχή μεταξύ των άλλων βιβλίων που έχουμε διαβάσει, που είναι και το βιβλίο μου και άνδρες έχω ψυχή στη συμμετοχή, είναι και αυτό το βιβλίο. Είναι το βιβλίο Γυναίκες που αγαπούν πολύ που διαβάζουμε και συζητούμε γι' αυτό. Είναι το βιβλίο για τα όρια, είναι το βιβλίο Τοξική Γονείς. Είναι το βιβλίο Κράταμε Σφιχτά, το βιβλίο Αφού είναι τόσο υπέροχος, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, ξεχνάω κάποιο. Αν ξεχνάω, στη συμμετοχή. Πληροφορίες για τη συμμετοχή υπάρχουν πάλι κάτω από το κάθε βίντεο. Και θα χαρώ πολύ στα σχολεία να διαβάσω δικές σας παρόμοιες ιστορίες. Και ακόμη και δεν έχετε φτάσει στο τέλος, αλλά που βρίσκεστε σε τέτοια πορεία αλλαγής.